Σε αυξημένη επιτήρηση από τον Εωδή βρίσκεται ο νομό Ηλία μετά τα τρία κρούσματα διεισδυτικού στρεπτόκοκου, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Κλιμάκιο του Εωδή βρέθηκε στην Ηλία και λαμβάνει τυχαία δείγματα με αιμοληψίε από διάφορα περιστατικά στο νοσοκομείο του Πύργου. Ο στρεπτόκοκο τη ομάδα Α μεταδίδεται μέσω στενή επαφή με ένα μολυσμένο άτομο μέσω του βήχα και του φτερνίσματο ή από μία πληγή. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιθανό να φέρουν τα βακτήρια χωρί να αισθάνονται διαθεσία ή να παρουσιάζουν συμπτώματα κάποια και παράλληλα να μπορούν να τα μεταδώσουν. Ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα. Οι λιμόξεις από στρεπτόκοκο προκαλούν διάφορα συμπτώματα όπως πονόλεμο, πυρετό, ρίγη και μυϊκούς πόνους. Επηρεάζουν τόσο του ενήλικε όσο και τα παιδιά, ενώ εάν το παιδί σα εμφανίζει αδιαθεσία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σα. Ειδικότερα θα πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σα εάν τα συμπτώματα του παιδιού δεν παρουσιάζουν βελτίωση, αν το παιδί σα τρώει λιγότερο από το κανονικό, αν παρουσιάζει σημάδια αφυδάτωση, εάν είναι κάτω των 3 μηνών και έχει θερμοκρασία 38 βαθμού Κελσίου ή είναι μεγαλύτερο από 3 μηνών και έχει θερμοκρασία 39 ή υψηλότερη, και αν φαίνεται πολύ κουρασμένο ή ευερέθιστο. Την ίδια ώρα τα στοιχεία για τον κορονοϊό, τον RSV και τον ιό τη γρήπη ανακοίνωσε το απόγευμα τη Παρασκευή ο ΕΟΔΗ στην εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογική επιτήρηση για την εβδομάδα 5 με 11 Αυγούστου. Συνολικά καταγράφηκαν 817 νέε εισαγωγέ παρουσιάζοντα μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμό των ασθενών με λιμωξη covid COVID-19 που νοσηλεύονται διασυλληνομένοι είναι 20. Την ίδια ώρα ο αριθμό των θανάτων ήταν 35, ενώ ο μέσο εβδομαδιαίο αριθμό των θανάτων τι προηγούμενε 4 εβδομάδε ήταν 39. Παράλληλα, αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο οικό φορτίο του COVID-19 στα αστικά λίματα καταγράφηκε σε τρεις από τις εννέα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΗ. Ειδικότερα, οριακά αυξητική τάση παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Αττικής με συν 17, στο Βόλο επίσης με συν 17% και στα Ιωάννινα με συν 26. Μείωση στο υλικό φορτίο των αστικών λιμάτων παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο με μείον 31%, στην Πάτρα με μείον 33% και στα Χανιά με μείον 41%. Σταθερό παρέμεινε το υλικό φορτίο των αστικών λιμάτων σε Λάρισα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη με σύν 9%.